χθες έχει σβήσει πλήρης η φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε αιστεία ούτε τίποτα. Αλλά δυστυχώς ο απολογισμός είναι τρομακτικός. Παραμένει η δύναμη της πυροσβεστικής, φοβούμενη τυχόν να αναζωπηρώσει. Ναι, ναι, υπάρχουν καμιά δεκαριά αυτοκίνητα με καμιά εικοσαριά πυροσβέστες. Το καλό είναι ότι το Έριξον έκανε ρήψεις μέχρι χθες το απόγευμα προληπτικά για να μην υπάρχουν καμία αιστεία, διότι και το είδαν και οι ίδιοι και ο υπουργός που ήταν σε άμεση επαφή, ο Τουρνάς ο υπουργός, καταλάβανε ότι αυτές οι φωτιές που μπαίνουν στο νότο δεν είναι εύκολα ελεγχόμενες. Αν δεν είμαστε στην πρόληψη, δεν πάμε για πρόληψη, η καταστολή στις πυρκαγιές αυτές δεν υπάρχει, δεν ξεφεύγει. Δεν μπορεί να γίνει καταστολή με 11 από φόρτζερ ή 5-13, έτσι. Σωστά το λέτε. Αναρωτιέμαι ωστόσο, κύριε Τεταράκη, πώς μέσα σε όλο αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο που φρόντισαν από πολύ νωρίς να καταρτήσουν φέτος, δεν έβαλαν μέσα στη σκέψη ή στα χαρτιά τους, στο σχεδιασμό τους, όλες αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί είναι γνωστά τα σημεία όπου κατεβαίνουν οι άνεμοι κάτω, ποια είναι η ένταση που αναπτύσσεται, το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, γιατί όλα αυτά δεν μπήκαν σε πρώτη προτεραιότητα, ξέροντας ότι θα πάμε σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, έτσι ώστε να προλάβουμε. Κυρία Δουλγεράκη, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ούτε σχέδια χρειάζονται, ούτε τίποτα. Κοινός νους χρειάζεται. Την ώρα που ξεκινάει η φωτιά, θα πρέπει επικεφαλής της πυροσβεστικής να μιλάει με τον Δήμαρχο τα πρώτα 5 λεπτά και να καταστρώνουμε κάποια σχέδια που θα πάνε μαζί με τους τοπικούς συμβούλους, που εμείς ξέρουμε τις περιοχές. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε όλες τις περιοχές, να τους πούμε πού να πάνε να στήσουν, ξέρουμε από πού κατεβαίνει η φωτιά και τα πράγματα θα γίνονται πάρα πολύ απλούστερα. Μάλιστα. Αντί να κάνουμε αυτό, ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Δεν υπάρχει συντονισμός, διότι όταν έρθει ένας επικεφαλής, είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι δεν είναι. Από το Ηράκλειο ή από τα Χανιά ή από την Αθήνα, για να συντονίσει τις δυνάμεις. Βέβαια δεν ξέρει το ανάγλυφο της περιοχής, δεν ξέρει που είναι οι αγροτικοί δρόμοι, δεν ξέρει τίποτα. Άρα ποιο πρέπει να συμβουλευτεί? Την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είπαμε να συμβουλεύεται τους κατοίκους. Εμείς είμαστε ένα θεσμός ο οποίος έχει και αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Αν κάνουμε κάτι λάθος, εμείς θα πάρουμε το βάρος. Είναι πάρα πολύ απλό. Όσο δε για τις μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που κάποιοι λένε, αν δείτε ένα δημοσίευμα του Νίκο του Λαγουδάκη, του παλιού, ο περιφερειακού Κρήτης, του υποστράτη, του Νίκο του Λαγουδάκη, θα καταλάβετε ακριβώς τι χρειάζεται για να σβήσει μια φωτιά. Χρειάζεται δρόμους που να μπορούν να μπουν τα πυρασβεστικά. Οι δρόμοι αυτοί δεν κάνουν για αντιπυρική προστασία, διότι με ένα μποφόρ, δύο μποφόρ, περνάει ένα δρόμο τετράμετρο η φωτιά. Δεν μπορεί να κάνει δρόμους 30 μέτρα πλάτους. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι καθαρισμένοι, αυτό το οποίο έχουμε κάνει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, και σε αυτή τη φωτιά σε κανένα δρόμο δεν είχαμε προβλήματα να μπουν τα πυροσβεστικά. Αλλά έπρεπε να ακουγόμαστε. Την επόμενη μέρα πραγματικά ήρθαμε σε επικοινωνία πάρα πολύ κοντά με την πυροσβεστική και τα σαχτούρια γλίτωσαν και πάρα πολλές περιοχές γλίτωσαν. Επειδή κατάφεραν να πιάσουν ουσιαστικά τη φωτιά από εκεί που έπρεπε, εσείς ήσασταν καθόλου έτοιμοι από την αρχή, έτσι όπως είχε ζητηθεί τουλάχιστον και με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα υπόλοιπα, για να μπορέσετε να προχωρήσετε? Γιατί ξέρετε τώρα από την άλλη και εκείνα τα οποία είπατε και στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ότι εσάς το μυαλό σας πάει αλλού, και στη συνέχεια η δισιογραφία που καταγράφει ότι, ξέρετε, δύο άτομα θεωρούνται ύποπτα, ότι, ξέρετε, από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, έχει αρχίσει και σε δεύτερη σκέψη πια, μετά που έσβησαν οι φλόγες, να προβληματίζει ιδιαίτερα, κύριε Ταταράκη. Κυρία Δουλγεράκη, εδώ δεν χρειάζεται. Εγώ κάποιες σκέψεις κάνω. Ούτε ανακριτικό είμαι, ούτε υπεύθυνος είμαι να βρω ποιοι είναι, έχουν βάλει τις πυρκαγιές. Εγώ κάνω κάποιες απλές σκέψεις, λογικές σκέψεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει μία φωτιά από την Ορνέ με δύο εστίες και σε 2 ώρες να ξεκινήσει μία άλλη φωτιά στο Ροδάκινο, στον Κόρακα, και μετά την επόμενη μέρα να ξεκινήσει μία καινούργια φωτιά, μία αναζωπήρωση, μπορεί να ήταν αυτή η αναζωπήρωση, στα Σαχτούρια, και συγχρόνως να υπάρχει μία καινούργια εστία στην Αγία Γαλήνη και το βράδυ να υπάρχει πάλι μία καινούργια εστία στην Κρυαβίνη. Και αυτό τώρα πρέπει να προβληματίσει τους ειδικούς.
Ναι, είναι αυτό που είπατε, ότι εδώ χρειάζεται η κοινή λογική και η κοινή λογική σε παραπέμπει. Η αλήθεια είναι έτσι, όπως και μόνο βάζετε τα πράγματα σε μία σειρά και λέτε ότι αυτά έγιναν, πραγματικά σε προβληματίζει και σε παραπέμπει κάπου αλλού. Και ξεχάσα να σας πω και την επόμενη μέρα, τότε που είχαμε στην Αγία Γαλήνη, και την επόμενη λοιπόν μέρα είχαμε πάλι στο Ροδάκινο διαφορετική εστία στον κόρακα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό σε προβληματίζει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω ποιοι, τι θένε και τι επιδιώκουν αυτοί. Ναι, αλλά και εσείς από ό,τι σας άκουσα σαφείς είσαστε, ότι όσο είμαι εγώ εδώ και είμαι δήμαρχος, τα περί οικοδοποίησης να τα ξεχάσετε. Μα δεν υπάρχει καν στο χάρτη αυτό το πράγμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέει κάποιοι για ανεμογεννήτρες, δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτρες αν δεν πάρουν έκδοση από τις ΡΑΗ. Και να τους πω και κάτι, ότι μπαίνουν και σε δάση ανεμογεννήτριες, μπαίνουν και σε περιοχές Natura. Δεν χρειάζεται να κάψουμε την περιοχή για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Μπαίνουν και όπως είναι. Δηλαδή αυτά πρέπει να... Δεν ξέρω δηλαδή τι επιδιώκουν, ειλικρινά. Όταν λέμε ότι εσείς θα πάτε σε αυτή τη σύσκεψη στην Αθήνα και με τους αρμόδιους τους υπουργούς, και όταν εσείς ζητάτε λιγάκι να αναθεωρηθεί ή πολύ να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πρόληψη, γίνεται η πυρόσβεστη σε αυτό το οποίο στην αρχή είπατε επικεντρώνεστε πολύ περισσότερο, δηλαδή ότι θα πρέπει ο κάθε επικεφαλής άμεσα να σηκώνει το τηλέφωνο ή να χτυπάει το τηλέφωνο του δημάρχου και να λέει πού πάω, από πού πάω, γιατί εκεί υπάρχει πυρκαγιά. Μαζί με τους τοπικούς συμβούλους. Το ένα είναι αυτό που θα θέσω του τουρνά, του Υπουργού, και το δεύτερο, αυτό που φωνάζομαι πάνω από 15 χρόνια, είμαι 18 χρόνια δήμαρχος, 18 χρόνια αυτό λέμε. Το κλιμάκιο που είναι στα Δαρυβιανά να γίνει σταθμός Δέλτα Τάξης, να ενισχυθούν τα εποχιακά κλιμάκια τα οποία έχουμε στην Κρία Βρύση και στην Ήπειρο, και τα πυροφυλάκια να επανδρωθούν τα τέσσερα που έχει φτιάξει ο Δήμος, που δυστυχώς δεν τα επανδρώνει πυροσβεστική. Απλά πράγματα. Έτσι είμαστε στην πρόληψη. Και δεν αφήνουμε τις πυρκαγιές να φύγουν. Διότι άμα κάνουν περιπολίες στην Κρία Βρύση και το κλιμάκιο δουλεύει σωστά, τα πυροφυλάκια είναι παντρωμένα σωστά, βέβαια δεν θα φύγει η φωτιά. Θα την προλάβουμε τη γενέση. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα, δηλαδή ότι έχει καταστραφεί. Πώς επουλώνονται οι ζημιές από εδώ και κάτω σε αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφή και πώς ανακουφίζονται οι άνθρωποι της περιοχής, κύριε Ταταράκη? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ήδη ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ να κάνει καταγραφές, αλλά να μην γινόμαστε τετριμένοι, διότι κλαίμε μετά και λέμε όλοι ότι τι θα πάθουνε. Πρέπει να βοηθήσουμε, τέλος. Λοιπόν, ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ να κάνει την αποτίμηση του ζωικού κεφαλαίου. Εντάξει, εδώ τα πράγματα είναι εύκολα, ξεκαθαρισμένα, θα δοθούν γρήγορα τα λεφτά. Στο φυτικό κεφάλαιο όμως δεν γίνεται να πάει έτσι μέσω ΨΕΑ. Θα πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι μετά 3 χρόνια και κάτι ψίχουλα. Δεν γίνεται λοιπόν να αποζημιωθούν. Αν θέμε να ξαναπροσπαθήσουμε, διότι το 11 πάλι κάει και η περιοχή, και σήμερα ήταν το 21, η ελιά έγινε παραγωγική και σήμερα κάηκε. Και τώρα του λέμε πάλι του καημένου αυτού του ανθρώπου, ξαναφύτεψε, που είναι γερασμένος ο πληθυσμός, και όταν θα είσαι στα ύστερά σου μπορεί να σου δώσει λάδι, αν δεν έρθει πάλι άλλη πυρκαγιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και να δούμε αν μπορούμε να αποζημιώσουμε το φυτικό κεφάλαιο και την απώλεια εισοδήματος για 6 χρόνια της ελιάς. Που έτσι θα δώσουμε ένα μεγάλο κίνητρο στους ανθρώπους αυτούς να ξαναπροσπαθήσουν. Διότι αυτή τη στιγμή δεν το έχουν. Η ψυχολογία έχει πέσει τελείως. Δεν θέλει ο κόσμος πλέον ούτε να ασχοληθεί με καλλιέργειες ούτε τίποτα. Αποζημίωση για 6 χρόνια και από την αρχή είναι εφικτό αυτό? Πολιτική απόφαση χρειάζεται? Βεβαίως, πολιτική απόφαση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Τροφίμων. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε, και θα έχουμε ραντεβού με τον κύριο Γεωργαντά την επόμενη εβδομάδα και με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, να πάμε να του θέσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Αν θέμε να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι θα ξαναμείνουν στην περιοχή. Μάλιστα. Αλλιώς λέτε η περιοχή θα ερημώσει έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει το κίνητρο για να μείνει κάποιος εκεί. Αυτό ουσιαστικά λέμε. Ακριβώς.